Από το Στρασβούργο για μια ακόμα φορά, όπως σας έχουμε προαναγγείλει από το πρωί, εδώ με συνεντεύξεις ευρωβουλευτών, Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι οποίοι δίνουν μάχη εδώ πραγματική, μέσα από τη διαδικασία του Κοινοβουλίου βέβαια και μέσα από τη διαδικασία των Επιτροπών και όχι μόνο θα έλεγα. Με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη θα συνομιλήσουμε, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για μια ακόμα φορά τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή εδώ για μένα και για το κανάλι του Ένα Channel. Τον καλωσορίζω στο σπίτι του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λάτση. Να είστε καλά. Θα μπορούσα να ξεκινήσω. Τι θητεία και αυτή, κύριε Παπαδημούλη. Μια θητεία δύσκολη, μια θητεία πραγματικά με πολλά πράγματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, μια θητεία με συνεχώς ψηφίσματα, αγωνίες, τρέξιμο γενικώς θα έλεγα. Και θέλω να μου πείτε έτσι σαν πρώτη τοποθέτηση πώς πάει η διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο και τι ακριβώς, πόσο έχει αντιστραφεί το κλίμα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει τον Ιούνιο, που ήταν με πάλι μια δύσκολη περίοδος. Κοιτάξτε, η μετοχή της Ελλάδας βρίσκεται χαμηλά εδώ και χρόνια. Το κλίμα για την Ελλάδα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση Τσίπρα τώρα είναι καλύτερο από ό,τι πριν κάποιους μήνες και ο λόγος είναι απλός. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κέρδισαν καθαρά 3 εκλογές μέσα σε 9 μήνες. Τον Ιανουάριο, το δημοψήφισμα του Ιουλίου και το Σεπτέμβριο. Επομένως, οι Ευρωπαίοι εταίροι αντιλαμβάνονται ότι με τον Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν να κάνουν για το ορατό χρονικό διάστημα. Και όσοι έχουν αμφιβολίες ρίχνουν μια ματιά στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το συνειδητοποιούν ακόμη περισσότερο. Τώρα, η δική μου εικόνα έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί είμαι ο μόνος Έλληνας στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου και δυστυχώς, και το λέω με έμφαση, ο μόνος από τους 21 εκλεγμένους Έλληνες Ευρωβουλευτές που είχε μια προηγούμενη εμπειρία. Έχει δηλαδή και μια προηγούμενη θητεία. Δυστυχώς, οι ψηφοφόροι χρησιμοποιώντας το Σταυρό δεν επανεξέλεξαν κανέναν από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα που είχαν κάνει καλή δουλειά και θέλω να το πω ανεξαρτήτως κομμάτων. Που ανήκουν, αυτό ξέρετε που οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που γίνεται εδώ από τους ευρωβουλευτές όλων των χωρών δεν φτάνει στην κοινωνία, στους πολίτες, στην κοινή γνώμη των κρατών μελών. Και επίσης έχουμε και μια κουτοπονηριά των κυβερνήσεων κατά κανόνα. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι αυτός, που ό,τι καλό γίνεται λένε εγώ το έκανα, ό,τι κακό συμβαίνει λένε φταίνει οι Βρυξέλλες. Με αποτέλεσμα και καλά πράγματα που συμβαίνουν εδώ να μην φτάνουν στην κοινή γνώμη. Θα σας έλεγα όμως ότι πέρα από τις ζημιές που έχουν κάνει στην Ελλάδα οι μνημονιακές πολιτικές, ένα μεγάλο μέρος της δικής μας κακοδαιμονίας είναι δικά μας ελλείμματα, δικές μας πληγές, δικές μας αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Και μιλάω για ελλείμματα, για χρέη, για διορισμούς από το παράθυρο, για σκάνδαλα, για κακοδιαχείριση κτλ. Και το στοίχημα, αν θέλουμε να ανεβάσουμε τη μετοχή της Ελλάδας ψηλά, είναι να καταφέρουμε μέσα σε αυτή την τετραετία που έχουμε μπροστά μας, και μιλώ πριν απ' όλα για την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης του Τσίπρα, να πάψει η χώρα μας να είναι με το χέρι απλωμένο. Γιατί όσο είσαι με το χέρι απλωμένο, δεν κάνεις κουμάντο στον τόπο σου. Θέλω να ρωτήσω το εξής και το έχω μια προσωπική απορία και επιτρέψτε μου να αντιθέσω έτσι στο τραπέζι εδώ για να την συζητήσουμε. Η κυβέρνησή σας κατάφερε και πήρε τις εκλογές πανηγυρικά τον Ιανουάριο με μια θέση ότι να σκίσει το μνημόνιο, να βγούμε από το μνημόνιο. Έχετε μετά το δημοψήφισμα, το οποίο και αυτό δικαιώνει την κυβέρνηση Τσίπρα, που όπως πολύ σωστά είπατε, και έχουμε και μια τρίτη εκλογή μετά, που πάλι επιβεβαιώνεται η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά με τελείως διαφορετική στόχευση. Και το ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν ο λαός να ψηφίσει το ίδιο πράγμα θετικά? Εγώ δεν λέω ότι ήταν κακό αυτό που έγινε, ίσα και πολύ καλό. Και το κόμμα αυτό να έχει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις τον Γενάρη και μία διαφορετική προσέγγιση τον
Το Σεπτέμβριο. Τα πράγματα είναι απλά, κύριε Λάτσα. Ναι. Οι Έλληνες πολίτες εκτίμησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Την προσπάθεια, λέτε. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Ναι. Φτάσαν το πράγμα στα όρια και ενδεχομένως και πέρα από τα όρια. Πέτυχαν μια συμφωνία που έχει πολλά αρνητικά και δεν τα κρύψαμε, αλλά κατάφερε και κάποια πράγματα. Mm-hmm. Τη δέσμευση για το χρέος στο τραπέζι, τριετής χρηματοδότηση και όχι απλώς μέχρι την επόμενη αξιολόγηση, μία αναδιάρθρωση του χρέους που ήδη έγινε καθώς αντικαταστήσαμε άλλα δάνεια με ψηλό επιτόκιο, με καινούρια δάνεια με μικρό επιτόκιο, και επιβράβευσε και την δέσμευση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το δύσκολο μνημόνιο, αυτή τη δύσκολη τη συμφωνία με τα πολλά αρνητικά στοιχεία, εμείς μπορούμε να την εφαρμόσουμε δικαιότερα και εντιμότερα από ό,τι προηγούμενη. Και επιπλέον δεν εμπιστεύεται τους παλιούς που όχι μόνο υλοποίησαν μνημόνια, αλλά έφεραν και τα μνημόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα το σχιζοφρενικό και το παράλογο. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι οι πολίτες επιβράβευσαν και αυτή τη ρεαλιστική στροφή του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είδαν ότι αν αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, ήταν γιατί δεν μας έπαιρνε άλλο και γιατί ο άλλος δρόμος της ασύνταξης χρεοκοπίας ή της επιστροφής στη δραχμή ή η υλοποίηση της πρότασης Σόιμπλε σήμαινε πολύ χειρότερα πράγματα. Το κρίσιμο θέμα για μας είναι το από εδώ και πέρα. Και εδώ, για να συνεχίσω και εγώ το συλλογισμό σας, αν υπάρχει κάτι περίεργο, είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και δεν ακούω συναδέλφους σας να το σχολιάζουν. Το θέτω λοιπόν εγώ. Στήριξαν και σας καλώ, Σας καλώ να τους ρωτάτε. Και όλα αυτά όταν έρχονται στην εκπομπή σας, γιατί όταν πηγαίνουν στα Μέγα και στα Αντένα, κανείς δεν τους τριμώχνει γι' αυτό, διότι είναι την οκάβουρα στην το ζουμί του. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ποτάμι, από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούλιο, μας λέγανε υπογράψτε, συμφωνήστε, βάλτε την υπογραφή σας σε όποιο χαρτί σας δώσουν. Έτσι ακριβώς. Και μετά, αφού υπογράψαμε, εψήφισαν τη συμφωνία. Και μετά, όταν είχαμε προεκλογική περίοδο, μας έλεγαν ελάτε να κυβερνήσουμε όλοι μαζί για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό. Τα έλεγε και ο Μημαράκης. Και τώρα λένε... Και μόλις έχασαν τις εκλογές, ανεκάλυψαν ότι η συμφωνία είναι κακή, αυτοί που ψήφισαν, εμείς είμαστε φυσικά άθλοι, και φόρεσαν την προβιά του αντιμνημονιακού. Πιστεύω ότι είναι καιρός να σταματήσουμε αυτό το καλαμπούρι, το οποίο δεν αρέσει στους πολίτες. Τι θέλουν οι πολίτες? Μείωση της ανεργίας, ανάπτυξη, δίκαιη κατανομή των συνθησιών, δίκαιη κατανομή των ωφελών από την ανάπτυξη που περιμένουν. Σωστά. Και να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα που έχουν σχέση με γραφειοκρατία, με διαφθορά, με πελατειακό κράτος, με φοροδιαφυγή, με σκάνδαλα, με ατιμορρησία των ισχυρών. Σε αυτά θα κρυθούμε. Και επειδή κερδίσαμε τις εκλογές, δεν σημαίνει ότι έχουμε το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Η κυβέρνηση αυτή θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Καθώς μέχρι το 19 δεν έχουμε άλλες εκλογές, ούτε για την Ευρωβουλή, ούτε για τις περιφέρειες, ούτε για τους Δήμους. Είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία να έχουμε επιτέλους κυβέρνηση τετραετίας σε αυτόν τον τόπο, από αυτή τη Βουλή, η οποία θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Τι θα γράψει το φύλλο αγώνα? Να το πω λίγο πιο έτσι εξειδικευμένα. Είναι ίσως η χρυσή μας ευκαιρία να κάνουμε κράτος, κύριε Παπαδημούλη. Και με συγχωρείτε που το λέω έτσι, γιατί δυστυχώς κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Όχι Λάτσα, σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς έτσι. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοβαρό, οργανωμένο, αποτελεσματικό, δίκαιο, δημοκρατικό κράτος που να προσφέρει στον πολίτη, γιατί αυτός το χρηματοδοτεί μέσω της φορολογίας, και το οποίο να τον βοηθάει, να μην βοηθάει τους πελάτες του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αλλά τους πολίτες. Και απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, με τον οποίο συμφωνώ, είναι το πώς θα καταφέρουν οι Έλληνες όταν είναι μέσα στην Ελλάδα και όταν είναι παντού αλλού στον κόσμο. Όταν είναι παντού αλλού στον κόσμο ως μετανάστες, διακρίνονται, η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη είναι στον πάτο, στα καλά, και στην κορφή, στα κακά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάσχει η διοίκησή μας, δηλαδή το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Και επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το στίχημα για την κυβέρνηση είναι
να αλλάξει αυτή την πελατειακή διοίκηση, την αναχρονιστική, εξυγχρονισμός, αξιοκρατία, φιλική προς τον πολίτη, και να μπορέσουμε με αυτό το κράτος ως εργαλείο και να περιορίσουμε γραφειοκρατία και διαφθορά και να δημιουργήσουμε έδαφος για την οικονομική ανάπτυξη. Και όταν λέω οικονομική ανάπτυξη, δεν εννοώ μόνο δημόσιες επενδύσεις, εννοώ ότι οι δημόσιοι πόροι, είτε είναι κρατικοί είτε είναι κοινοτικοί, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως συρμαγιά, ούτως ώστε μαζί με ιδιωτικές επενδύσεις, και εγχώριες και ξένες, να δημιουργήσουν περισσότερο πλούτο. Γιατί αν δεν δημιουργείς περισσότερο πλούτο στην Ελλάδα, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ανεργία. Κύριε Παπαδημούλη, επειδή είστε ένας άνθρωπος που, να το πω έτσι απλά, δεν μασάει τα λόγια του και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, σας καταθέτω δημοσίως ότι έχετε μια εκτίμηση πάρα πολύ σοβαρή στην ελληνική κοινωνία, και το λέω αυτό γιατί συζητώ με συναδέλφους μου που είναι και στο Μέγκα, πολλοί από αυτούς, και στον Αντένα και στα μεγάλα κανάλια. Αυτό το πράγμα για να γίνει, πρέπει για να πάει η χώρα μπροστά, και δεν σας το λέω ως μάθημα, θέλει ανάπτυξη, θέλει δουλειά, θέλει πρόοδο. Το ερώτημα είναι, με αυτόν τον κρατικό μηχανισμό που υπάρχει, που είναι 40 χρόνια, 50 χρόνια, 30 χρόνια, ένας μηχανισμός ο οποίος έχει δομηθεί με μία κουλτούρα, αν θέλετε, της πελατειακής σχέσης, όπως είπατε, του όχ αδελφέ, και άλλα πολλά. Πιστεύετε ότι μπορεί μια κυβέρνηση σαν το ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει αυτή την οτροπία, γιατί ο Έλληνας θέλει άμεσα χειροπιαστά πράγματα. Δηλαδή κουραστήκαμε, και το ξέρετε κι εσείς, να περιμένουμε τι. Να περιμένουμε μια κατάσταση η οποία ποτέ δεν εξελίσσεται. Θα μπορέσετε άρα και να τα καταφέρετε. Αυτό είναι το στοίχημα, και σας επαναλαμβάνω, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Ναι. Σωστά, οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα λόγια, κυρίως από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, από τα ΕΠΑ-ΞΥΠΑ, και περιμένουν αποτελέσματα. Είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα, να κάνουμε πράξη αυτές τις αλλαγές για τις οποίες σας μίλησα. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις, παράδειγμα. Και στο κράτος και στη διοίκηση κτλ. Ασφαλιστικό. Είναι ένα θέμα που καίει. Δεν πρέπει να λυθεί. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να λυθεί. Και παίρνω και δημόσια θέση. Πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορεί να γίνει άλλο. Αγροτικά. Πρέπει και αυτοί να βάλουν το χέρι στην τσέπη κάποια στιγμή. Επειδή στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που έχουμε δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα, να συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζεται να αποκτήσουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις. Αν χρειαστεί κάτι να κοπεί, να κοπεί από αυτούς που παίρνουν πιο πολλά και να προστατευτούν αυτοί που παίρνουν λίγα, και το οποίο να διασφαλίσει και ότι οι επόμενες γενιές θα συνεχίσουν να παίρνουν σύνταξη και δεν θα καταλήξουμε να κυριαρχήσει απλώς η ιδιωτική ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει για όλα τα θέματα στην Ελλάδα. Όταν ακούει ο κόσμος μεταρρύθμιση, ξέρετε, κουμπώνεται. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα, όταν έλεγαν μεταρρύθμιση οι κυβερνήσεις, εννοούσαν περικοπή μισθού, σύνταξης, κοινωνικού κράτους. Δέστε τι έγινε τα προηγούμενα 5 χρόνια στον εξυγχρονισμό και τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, ώστε να γίνει πιο παραγωγική, πιο σύγχρονη, πιο αξιοκρατική. Σχεδόν τίποτα. Τι έγινε στο θέμα της φορολογίας. Φέτος είχαμε χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τα έσοδα από ΦΠΑ στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, τα δύο διαμάντια του τουρισμού μας, μειώθηκαν φέτος. Γιατί αυξήθηκε η φοροδιαφυγή. Αν δεν καταπολεμήσουμε λοιπόν αυτά, να το πω με ένα παράδειγμα. Τα μέτρα για το 2015 και το 2016 που υπέγραψε η χώρα να εφαρμόσει με το μνημόνιο, είναι όλα μαζί 6,4 δις. Σε περικοπή δαπανών και σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Μόνο ο ανίσπρακτος ΦΠΑ κάθε χρόνο είναι περισσότερος. Είναι 6,5-7 δις. Δηλαδή ποιος, ο ΦΠΑ που εσείς και εγώ πληρώνουμε και όλοι οι πολίτες πληρώνουν. Και πρέπει να αποδίδεται αυτός. Και δεν πάει στο Δημόσιο Ταμείο, διότι γίνονται του κόσμου οι κομπίνες για να μην φτάσει αυτός στο Δημόσιο Ταμείο. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι το μεταναστευτικό. Συζητήσεις πολλές και έχουμε δει ξαφνικά και την Τουρκία στο παιχνίδι, η οποία, κατά ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να έχει και την κύρια ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μία καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, να πηγαίνει και να συζητάει με τον κύριο Ερντογάν, να βάζει ζητήματα και να εκπροσωπεί, τι άραγε είναι το ερώτημα, τη Γερμανία ή την Ευρώπη, και με ποια θεσμική ιδιότητα, αν είναι το δεύτερο. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε μια ολοφάνερη αλήθεια. Η Ελλάδα σηκώνει το κύριο βάρος της προσφυγικής ροής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κύρια πύλη εισόδου.
και αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώνει μόνη της, δεν αντέχει ούτε η ελληνική διοίκηση, ούτε η ελληνική κοινωνία μόνη της να σηκώνει τέτοιο βάρος. Άρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Και δυστυχώς μέχρι τώρα, με ευθύνη ιδιαίτερα κάποιων κυβερνήσεων και τελικά όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κινδυνεύει να διαλυθεί η ίδια η Ευρώπη από τους εγωισμούς, τους ρατσισμούς, το μακριά από τη δική μου αυλή και φορτώσου το εσύ και κόψου το λαιμό σου. Γιατί αυτό είναι το δόγμα που κυριαρχεί. Από εκεί και πέρα, θα έπρεπε, αντί να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να θαλασσοπνίγονται, γιατί έρχεται και χειμώνας και θα αυξηθούν οι νεκροί στα νερά του Αιγαίου, να γίνεται στην Τουρκία η καταγραφή, ο διαχωρισμός ανάμεσα στον πρόσφυγα και στον οικονομικό μετανάστη κτλ. Αυτό προσπαθεί να το αξιοποιήσει ο Ερντογάν για να κάνει προεκλογικό παιχνίδι και να κερδίσει πόντους. Σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές στην Τουρκία και για να βάλει άσχετα θέματα με το προσφυγικό στο παζάρι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όποιοι πάνε εκεί, είτε λέγονται Μέρκελ, είτε Τίμερμανς, είτε Γιούνκερ, πρέπει να συζητάνε όχι μόνο για το προσφυγικό, αλλά και για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ειρήνη. Όχι μόνο με τον Ερντογάν, αλλά με όλους τους άλλους. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς επιμένουμε ότι εδώ κρίνεται η αξιοπιστία όλης της Ευρώπης. Δεν θέλουμε πια λόγια, φορτάσαμε από λόγια, θέλουμε έργα. Και επειδή η ελληνική κοινωνία στη μεγάλη πλειοψηφία είναι αξιέπαινη, εμείς με τέτοια ενεργεία, με τέτοια φτώχεια, με τέτοια ύφεση, ίσως επειδή είμαστε και ένας λαός που ξέρει από προσφυγιά, έτσι, ναι, αυτό είναι. Φροντίζουμε τους πρόσφυγες. Άλλες χώρες, πλούσιες, η Δανία, λένε, δεν θέλουμε 1.000, 2.000, 3.000 πρόσφυγες σε μια χώρα εκατομμυρίων, παρότι είναι μια εύπορη χώρα, γιατί κινδυνεύει η χώρα μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Ή η Ευρώπη θα δώσει απάντηση στο θέμα, ή θα κινδυνεύσει με διάλυση. Και το τελευταίο. Για να μπορέσουμε να σηκώσουμε το αυξημένο βάρος, πρέπει η Ευρώπη να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να δώσει περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα, γιατί είναι ευρωπαϊκά σύνορα τα ελληνικά σύνορα. Και δεύτερον, να εφαρμόσει με μεγαλύτερη ελαστικότητα το πρόγραμμα το οικονομικό, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει, πέρα από τα βάρη που ήδη κουβαλάει με την ανεργία, τη φτώχεια, την ύφεση, και το πρόσθετο βάρος του προσφυγικού. Είστε αισιόδοξος ότι τελικά θα μας ακούσουν, γιατί διάβασα και δεν ξέρω αν είναι και έτσι, γιατί πολλά διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε κτλ. Ότι η ΜΕΝ Τουρκία παίρνει 3 δις, το χρονικό ορίζοντα δεν τον ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι. Η ΔΕ Ελλάδα θα πάρει κάποια επιδότηση για κάποιους πρόσφυγες ενοικίου και, εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας από την μια μεριά τα 3 δις και από την άλλη μεριά τις επιδοτήσεις ενοικίου ή οτιδήποτε άλλο, θεωρούμε ότι, τουλάχιστον εκεί στην Ελλάδα, ότι εμείς παίρνουμε ψίχουλα και άλλοι παίρνουν τα χοντρά, τα φράγκα, να το πω έτσι απλά. Αληθεύουν αυτά ή είναι συζητήσεις, αν μου επιτρέπετε, καφενείου και γενικώς έτσι παραφιλολογία πολιτική? Συμφωνίες επίσημες και οριστικές δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά όσα ακούγονται δεν είναι καφενειακές συζητήσεις. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Σωστά. Πριν λίγες ώρες μίλησα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενώπιον του κυρίου Γιούνκερ και του κυρίου Τούσκ για το προσφυγικό. Τους είπα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι ώρα από τα λόγια να περάσουν στα έργα και να δώσουν απάντηση ως Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα μου δεν αντέχει να σηκώνει μόνη της ένα τέτοιο βάρος και να γίνεται αποθήκη ψυχών. Έρχεται χειμώνας και κάθε μέρα το Αιγαίο γίνεται νεκροταφείο. Αν θέλουμε απάντηση στο θέμα, η Ευρώπη ως Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα με έναν δίκαιο τρόπο, γιατί εμείς από την ιστορία και από τη γεωγραφία είμαστε η πύλη της Ευρώπης. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, το θέμα της φοροδιαφυγής, το θέμα, να γυρίσουμε στα ελληνικά τώρα χωράφια εκεί, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το θέμα της φοροδιαφυγής, το θέμα, αν θέλετε, της διαφάνειας, όλο αυτό, πώς μπορεί να μαζευτεί κατά την άποψή σας, με ηλεκτρικούς μηχανισμούς, με κάποιον άλλο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να γίνουν όλα αυτά? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν, αλλά όχι μόνο να λέγονται, να γίνουν. Ναι, γι' αυτό λέω. Απλούστευση φορολογικής νομοθεσίας, απλοί σαφείς κανόνες, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυστηρές ποινές στους φορολογικούς παραβάτες, αλλαγή νοοτροπίας
στον κόσμο, γιατί αν δεν περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, που είναι τεράστια μέσα στην ελληνική κοινωνία, τότε θα συνεχιστεί αυτή η κραυγαλαία αδικία να πληρώνουν φόρους τα μόνιμα φορολογικά υποζύγια. Η ελληνική κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχει πει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τεχνική βοήθεια, δηλαδή τεχνογνωσία, εκπαίδευση ειδικών, από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ή και από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, για να οργανώσουμε αποτελεσματικότερα το φορολογικό μας σύστημα. Δεν είναι μόνο η τυπική φοροδιαφυγή. Χάνουμε δισεκατομμύρια ευρώ από λαθρεμπόριο καυσίμων, από λαθρεμπόριο τσιγάρων, από λαθρεμπόριο ποτών. Και πράγματα που σε άλλες χώρες ισχύουν εδώ και δεκαετίες, στην Ελλάδα πασχίζουμε να τα βάλουμε μπρος. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν αρκεί να ελπίζουμε, πρέπει να προσπαθούμε κιόλας. Το κρατάω αυτό που είπατε, γιατί είπατε 2-3 φορές στη συζήτηση ότι πρέπει να γίνει και πράξη αυτό. Κύριε Λάτσα, να πω μια τελευταία κουβέντα. Δεν το εκλαμβάνω ως μομφή ότι κάποιοι δεν προσπαθούν. Όχι, όχι. Έτσι. Κύριε Λάτσα, λέω. Από το πολιτικό προσωπικό. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα θέλω να πω. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Είμαστε σε έναν τόπο που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι οικόπεδο γωνία, έχουμε ένα λαό έξυπνο και μορφωμένο. Η νέα μας γενιά που δυστυχώς έχει μεταναστεύσει είναι πολύγλωση, εξαιρετικά ικανή, με πολλές γνώσεις. Αυτός ο τόπος μπορεί κυριολεκτικά να αναμορφωθεί. Τι λείπει? Ηγεσία, σχέδιο και παράδειγμα που να δείξει ότι γίνεται αλλιώς. Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η τοπάθεια, η μυρολατρεία, η εκχώρηση στους άλλους του δικαιώματός μας να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε, πρέπει να στύψουμε το μυαλό μας, να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε, και ο πρώτος στόχος είναι να πάψουμε να είμαστε με το χέρι απλωμένο. Ναι, και βέβαια από την άλλη μεριά έχετε απόλυτο δίκιο, θέλει και μια πολιτεία, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, θέλει και μια νοοτροπία και της δημόσιας διοίκησης να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και εκεί βέβαια νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί αν δεν αλλάξει αυτό, κύριε Παπαδημούλη. Κοιτάξτε, για να υπάρξει ανάκτηση της ελπίδας, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο και δικαιολογημένα παράπονα. Για να υπάρξει ανάκτηση της ελπίδας, πρέπει να υπάρξει σχέδιο, ηγεσία και εφαρμοσμένο παράδειγμα που να δείχνει ότι γίνεται αλλιώς. Όπως παίρνει κανείς μια ομάδα που κινδυνεύει με υποβιβασμό και την οδηγεί σε πρωτάθλημα. Πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κερδίζει, να βάζει και γκολ εκτός έδρας και να προσπαθεί και να μοιράζει δίκαια και τη θυσία και τη δυσκολία και το όφελος από την επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.